από την εισαγωγή του εκδότη Νίκου Παπαχριστόπουλου των εκδόσεων Οπορτούνα. Αναρχικοί και ληστές, κείμενο το οποίο συνέγραψε ο Ζηράρ το 1914 και εξεδόθη από τον εκδοτικό οίκο της εφημερίδας Μοντέρνη Κερί, στην οποία ο Ζηράρ κατήχε θέσεις κυρίου συντάκτη καθ' όλη την περίοδο της κυκλοφορίας της, 1895-1914. Αντρέ Ζηράρ, αποσπάσματα από το βιβλίο Αναρχικοί και ληστές. Εδώ και κάμποσο καιρό δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί ένα γενναίο χτύπημα, μια εντυπωσιακή διάρρηξη, μια ένοπλη επίθεση, μια τολμηρή δολοφονία. Δεν είναι δυνατόν να ανακαλυφθεί κάποιο χαλκείο παραχάραξης και κυκλοφορίας νομισμάτων, χωρίς αυθορή, η αστυνομία και ο τύπος, φίλοι, αδελφοί και σύμμαχοι, να καταλογίσουν τα αδικήματα αυτά στο ενεργητικό των αναρχικών. Ανάλογοι ισχυρισμοί, πεισματοδός επαναλαμβανόμενοι, τείνουν να αποκρυσταλώσουν στα μυαλά των ανθρώπων μία αμφιλογία, ότι ο πιο χαρακτηριστικός τύπος αναρχικού είναι ο βίαιος άνθρωπος και πόσο αδικαιολόγητη, πόσο συγκεχημένη είναι η οργή του, ο επικίνδυνος γείτονας, η αντικοινωνική ύπαρξη ο ληστής. Η αμφιλογία αυτή προκαλεί μεγάλη δυσφήμιση στις ιδέες μας, δημιουργεί ανυπέρβλητα εμπόδια ως προς τη διάδοσή τους, ώστε θεωρούμε άκρο σημαντική καθιονδήποτε τρόπο την απόπειρα ανασκευής της. Και είναι αληθές ότι ενώ η αστυνομία και ο τύπος μοχθούν ώστε να διατηρήσουν μια τέτοια σύγχυση στην κοινή γνώμη, βοηθούνται ως προς τούτο σε πολύ μεγάλο βαθμό από έναν αριθμό παραστρατημένων, οι οποίοι είτε από άγνοια είτε από υπολογισμό διεκδικούν με επιτηδιότητα για τον εαυτό τους την αναρχία. Θέλουμε να διευκρινίσουμε πως εν προκειμένου αναφερόμαστε σε εκείνη την κατηγορία των ατομικιστών, οι οποίοι βάσει μιας καταχρηστικής παραμόρφωσης του νοήματος των λέξεων και των ιδεών, στον αναρχισμό διαβλέπουν μονάχα την αιτιολόγηση των ορίξεών τους και των λιγότερο ή περισσότερο αποκρουστικών μέσων, τα οποία χρησιμοποιούν για να τις ικανοποιήσουν. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε πως υπάρχουν πολλοί ειλικρινείς και αξιοσέβαστοι σύντροφοι, οι οποίοι εξετάζουν μονάχα την αμυγός φιλοσοφική διάσταση του ανθρωπίνου ζητήματος και επιμένουν να εκθιάζουν την πλήρη υπέρβαση του ατόμου, χωρίς να ενδιαφέρονται για τους δεσμούς αλληλεγγύης, οι οποίοι κατά ανάγκη, είτε το θέλουν είτε όχι, δεσμεύουν κάθε άνθρωπο που ζει στον πλανήτη. Διατηρώντας κάθε εκτίμηση για τους συντρόφους αυτούς, θέλουμε να εκφράσουμε τη λύπη μας, διότι η θεώρησή τους παραμένει ατελής, καθότι θεωρώντας μονάχα το άτομο, παραβλέπει τα άτομα και τις αναγκαίες μεταξύ τους κοινωνικές σχέσεις. Ωστόσο, καθότι σε ορισμένα περιβάλλοντα, στα οποία εντελώς αδιαφοροποίητα συχνάζουν αφελείς, παραπληροφορημένοι νεαροί, θύματα της ευπιστίας τους καθώς και προβοκατόρων, ο αναρχισμός, επιστρατευμένος για κάθε είδους δουλειά, χρησιμοποιείται ως πρόσχημα και κάλυψη για τις πλέον παράδοξες πράξεις, τους μεγαλύτερους βυσοδομισμούς, τις πιο τρελές αλλοκοτιές, ενίοτε και για την ικανοποίηση των πιο απεσιών ενστίκτων. Καθότι στα περιβάλλοντα αυτά εκτιμούν επί παραδείγματι πως είναι άκρος επιστημονικό και άκρος αναρχικό, αποφεύγοντας κάθε τους σκήνηση να μην σφίγγουν το χέρι του φίλου διότι πρόκειται για άχρηστη χειρονομία, να κυκλοφορούν με σανδάλια και χωρίς κάλτσες, να μην καπνίζουν, να είναι χορτοφάγοι και να μην πίνουν αλκοόλ, να ζουν στην πορνεία υπό το πρόσχημα πως η μισθωτή εργασία είναι πορνεία, ενώ το δίχως άλλο η κανονική πορνεία δεν είναι πορνεία, να κάνουν απατεωνιές κατά προτίμηση στους συντρόφους διότι οι συνέπειες δεν είναι και τόσο μεγάλες, να ξαφρίζουν, να κλέβουν παρανόμως και προς στιγμή να το ονομάζουν επανάκτηση, να καταδίδουν και να παρέχουν πληροφορίες όταν η πλήρη σάνθηση του εγώ επωφελείται εξ αυτού κτλ. Επειδή θα έλεγα οι θαμώνες αυτών των κύκλων των ανισορρόπων, των δικησοσόφων και των αγυρτών αρέσκονται να επικαλούνται την αναρχία, ώστε να δικαιολογήσουν πράξεις οι οποίες δεν έχουν τίποτα το κοινό με αυτήν, πρόκειται άραγε για φταίξιμο του αναρχισμού. Και θα έπρεπε να τον θεωρήσουμε υπεύθυνο για αυτά τα σφάλματα και τις τρέλες, και κυρίως να αναγνωρίσουμε από αυτόν την ίδια την ουσία του όρου. Βέβαια, δεν αποκηρύττουμε πουδενή τη βία, την εξέγερση ενάντια στον δεσποτισμό των δυνάμεων της εξουσίας, οι οποίες αντιτίθενται στην ελεύθερη ανάπτυξη των ατόμων. Τους νόμους θέλουμε να τους αγνοήσουμε. Τους περιφρονούμε πλήρως, διότι ο μοναδικός τους σκοπός είναι η διάσωση του εν λόγω δεσποτισμού και τον προσδιορισμό παράνομη, το οποίο διοποιούνται τόσο συχνά οι ατομικιστές, τον διεκδικούμε κι εμείς. Η δική μας όμως παρανομία δεν αποβλέπει στην υπέρβαση της δικής μας και μόνο ατομικότητας. Καθώς παράλληλα θέλουμε να απελευθερώσουμε τον άλλον, την αμαθή, αποχαυνομένη και δουλειοπρεπή αυτή μάζα, εντός εισαγωγικών, για την οποία τόσοι και τόσοι εντός εισαγωγικών συνειδητοί ατομικιστές τρέφουν την πιο αλαζονική περιφρόνηση, όταν δεν μηχανεύονται να αντλήσουν προσωπικά ωφέλη από αυτή την αμάθεια και τη δουλειοπρέπεια. Και η εξέγερση μας ενδιαφέρει μονάχα στο βαθμό που εμπεριέχει κάποιο κίνητρο ή οδηγεί σε όποια διαπαιδαγώγηση, δυνάμενα αμφότερα να συμβάλλουν στην απελευθέρωση όλων. Θεωρούμε πως το κίνητρο προσδίδει αξία στην πράξη. Η πράξη η οποία επαγορεύεται από ένα κίνητρο αμυγός εγωιστικό δεν έχει στα μάτια μας καμία απολύτως αξία. Πόσο διαφορετική φαντάζεσαι εμάς η αλτρουιστική πράξη, της οποίας μέλημα είναι η διαπαιδαγώγηση, το παράδειγμα.
όθεν δε φοβούμεθα που δεν είναι να εκφράσουμε τη συμπάθειά μας και μάλιστα το θαυμασμό μας για το θάρρος και το πνεύμα αφοσίωσης των εξηγημένων της περίοδου 1891-1894 λόγου χάριν, διότι τις πράξεις τους τις αναγνωρίζουμε ως την αυθόρμητη, βίαιη, υπερβολική αν θέλετε έκφραση των προσδοκιών δικαιοσύνης, οι οποίες ανέβληζαν από μέσα τους. Αποκηρύττουμε όμως κάθε συγγένεια μεταξύ του δικού μας ιδανικού και της έκρηξης των απελπισμένων ορέξεων, της ανυπόμονης επιθυμίας για απόλαυση, η οποία αποτελεί το πραγματικό κίνητρο ορισμένων κινήσεων, τις οποίες θέλουν να χρεώσουν στον αναρχισμό. Τι σημασία έχει αν τις κινήσεις αυτές τις διεκδικεί το τάδι ή το δίνα δόγμα, όταν τα κίνητρα τα οποία τις παγορεύουν είναι εκ διαμέτρου αντίθετα με τις αρχές του δόγματος αυτού. Το δόγμα αυτό θα έπρεπε άραγε να τις υιοθετήσει, πρέπει να φέρει την ευθύνη. Η παπαδοκρατία δεν είναι θρησκεία, έλεγε κάποτε ο κύριος Γκαμπριέλ Σεάγ. Η διάρρηξη, η παραχάραξη, η απάτη, η ληστεία δεν είναι αναρχισμός, μπορούμε και εμείς να υποστηρίξουμε. Η ετικέτα δηλαδή, η οποία είναι κολλημένη σε ένα εμπόρευμα, επιβάλλεται κατά ανάγκη και όσα κλώνει την πίστη. Κάθε πολιτικό κόμμα, κάθε θρησκευτική, φιλοσοφική ή άλλου είδους σέκτα κατατρίχεται και από παρεφθαρμένα μέλη. Για ποιον λόγο άραγε η ειδική αυτή μεταχείριση σε σχέση με τον αναρχισμό και μόνο? Μήπως επειδή στην προκειμένη περίπτωση το διακηρύττουν οι παραστρατημένοι? Από την πλευρά τους κρατούν λάθος σημαία. Δεν ανήκουν στον αναρχισμό, αλλά στην αστική κοινωνία και μόνο. Αυτοί αχαλήνουν τη λάγνη, οι άπλιστοι για εύκολες απολαύσεις, για άνετη ζωή, για πολυτέλειες και φαγοπότια. Αυτοί οι ατομικιστές είναι τέκνα της κοινωνίας ετούτης, της οποίας θεμέλιος λίθος είναι το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, το οποίο η νομοθεσία ορίζει ως δικαίωμα χρήσης και κατάχρησης. Η αστική κοινωνία υπήρξε αμήλικτος προς τα παιδιά της, τα οποία εκφυλίστηκαν από το καθυλιασμένο αυτό καθεστώς αδικίας και ανισότητας, του οποίου ωστόσο η ίδια, από την κορυφή ως τη βάση της κοινωνικής κλίμακας, προσφέρει το θέαμα. Τα παιδιά αυτά έλθαν σε μια κοινωνία στην οποία τα πλούτη, η μεγάλη άνεση, η απόλαυση του βίου, τα οποία αποτελούν προνόμιο ορισμένων τάξεων, μπορούν να θεμελιωθούν μονάχα επί των δεινών της εξαθλίωσης και του θανάτου των άλλων. Είδαν πως ο ανταγωνισμός μεταξύ των ατόμων όχι μονάχα έχει σκύψει παντού, αλλά έχει αναχθεί σε δόγμα και εκλαμβάνει τόσο βασικός και αναγκαίος παράγων κοινωνικής πρόοδου. Είδαν τον δολοπλόκο, τον επιτίδιο, τον ραδιούργο, τον εριστικό να αμείβεται αδιακρίτως με επιτυχία, φήμη, δημόσια αναγνώριση. Ενώ εκείνο που μοχθεί, τον ευσυνείδητο, τον έντιμο, να λιμλάζει στη μετριότητα. Και αισθάνθηκαν επίσης να βασανίζονται από βλέψεις για κάθε τι πλούσιο, απαστράπτον, φανταχτερό, για οτιδήποτε χαροποιεί το πνεύμα και το σώμα. Πέρα από την υλική πολυτέλεια, η οποία λαμποκοπά από μακριά και ασκούσε πάνω τους μεγάλη έλξη, το πνεύμα τους επίσης, άπλιστο για απολαύσεις, προσέβλεπε στην απόλαυση της γνώσης. Φίρδιν Μίγδιν, χωρίς μέθοδο, μελετούσαν δίχως να μεριμνούν για τις αναγκαίες βαθμίδες, τα απαραίτητα βήματα, προχωρώντας πιο γρήγορα από το κανονικό, αναρριχόμενοι με μια στην κορυφή, με κίνδυνο τον ήλιγκο και τη μοιραία πτώση. Σημειώστε πως οι αγαπημένοι του συγγραφείς, ο Στίρνερ, ο Νίτσε, ο Νταντέκ και άλλοι, είναι εκείνοι των οποίων η ακριβής κατανόηση απαιτεί την πιο υψηλή και την πιο μεθοδική κουλτούρα. Όπως έχουν ισχυριστεί, ανοίγουν εισαγωγικά, υπερήφανοι διότι κινούνται με άνεση σε τομείς οι οποίοι αποτελούν αποκλειστικότητα της ελίτ, κλείνουν τα εισαγωγικά, υπερήφανοι με αυτή την υπερηφάνεια η οποία είναι κοινή σε όσους έγιναν τέκνα των έργων τους, χωρίς συνείδηση των αναπόφευκτων ελλείψεων μιας προχείρος παρεχομένης εκπαιδεύσεως, είχαν όλη την αυθάδεια, τον απόλυτο δογματισμό, ο οποίος αρμόζει όχι στους αμαθείς, αλλά στους ημιμαθείς. Αναρχικοί? Όχι. Αυτοί οι ανυπόμονοι φιλίδωνοι, οι οποίοι ελείψουν του νόμιμου εργαλείου το οποίο επιτρέπει να ζήσεις τη ζωή σου με κάθε ασφάλεια, το κεφάλαιο, κατέφευγαν πάντοτε στο παράνομο εργαλείο, το περίστροφο. Από τους αναρχικούς έχουν μονάχα την ετικέτα. Το επαναλαμβάνω, είναι σαφώς τάξια τέκνα αυτής της μπουρζουαζίας, της οποίας το ιδανικό απόλαυσης και πολυτέλειας άλλοτε εξεφράζεται υπό μια εντυπωσιακή μορφή, τόσο περιεκτική και τόσο ακριβή, μέσω ενός από τους πιο υψηλούς, τους πιο φημισμένους, τους πιο χαρακτηριστικούς της αντιπροσώπους, τον Γκιζό, όταν εκράβγαζε στους συγχρόνους του «Πλουτίστε». Ο Γκιζό, 1787-1874, ήταν Γάλλος πολιτικός και ιστορικός. Η φράση «πλουτίστε με δουλειά και αποταμίευση», η οποία έχει παραμείνει ως σημείο αναφορά στη γαλλική ιστορία, θεωρείται πως εξεφωνήθηκε το 1840, όταν του ανετέθησαν χρέη υπουργού εξωτερικών και κατ' ουσίαν πρωθυπουργού από τον βασιλιά Λουδοβίκο Φίλιππο. Ο αναρχισμός είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό από όλα αυτά τα πομπόδι παιδιαρίσματα, τους υπεροπτικούς φανφαρονισμούς ή αυτούς τους εξηγεργημένους με τις μανιασμένες ορέξεις. Η αναρχία είναι η μεγάλη ελπίδα ελευθερίας και ευζωίας, η οποία σε κάθε εποχή, είτε με μικρή είτε με μεγάλη καθαρότητα, σπινθυροβολεί στα βάθη της ανθρώπινης ψυχής, της οποίας οι πολλαπλές της ρίζες απλώνονται βαθιά στο παρελθόν, ενώ τα αμέτρητα κλαδιά της ξεπροβάλλουν με πίστη προς τον απέραντο ουρανό του μέλλοντος. Και γύρω από τον πανίσχυρο κορμό της, ο οποίος είναι καλυμμένος είτε λίγο είτε πολύ, αναφαίνεται μια πλούσια βλάστηση από αγριόχορτα.
Και ανάμεσα στο λαμπερό πυκνό φύλωμα του μεν και την πλουσιότατη πρασινάδα των δε, πολύ συχνά δημιουργείται σύγχυση, καθώς η γόνιμη κεντρικότητα του μεν διαμοιράζεται με την υπέροχη άθηση των δε. Και τούτη την αγριάδα, ορισμένοι την περνούν για βλαστάρια του μεγάλου δέντρου, ενώ παρά την όποια ομοιότητα ως προς το φύλωμα, ανήκει σαφώς στην οσυρή πληθώρα των παρασιτικών βάτων. Μία από τις ενστάσεις την οποία θεωρούν ως την πιο βάσιμη εναντίον του αναρχισμού είναι η έλλειψη ιστορικής παραδόσεως. Μέγα σφάλμα. Καμία άλλη θεώρηση δεν έχει τόσο μακρά παράδοση, τόσο αντιληπτή καθόλου την εξέλιξη της ιστορίας. Εάν κάποιος θελήσει να μπει στον κόπο να φιλομετρήσει την τεράστια βιβλιοθήκη στην οποία βρίσκονται αναπτυγμένες και σχολιασμένες οι βάσεις της αναρχίας, εάν θελήσει να θυμηθεί πως υπάρχουν τα έργα του Μπακούνιν, του Προυντόν, του Κροπότκιν, του Ελιζέ Ρεκλή, του Γκυγιό, του Ζαν Γκραβ, για να παραθέσουμε μονάχα τους πιο πρόσφατους και πιο χαρακτηριστικούς, θα μπορέσει να διαπιστώσει πως σε κάθε στιγμή τίθεται το ερώτημα των ιστορικών, φιλοσοφικών, ηθικών, πολιτικών, οικονομικών, επιστημονικών ή αισθητικών αρχών της αναρχίας. Θα μπορέσει να δει να αναπτύσσονται οι λόγοι και οι τρόποι βάσει των οποίων η αναρχία συνιστά την φυσιολογική και αναπόφευκτη απόλυξη όλης της μακράς προσπάθειας της ανθρωπότητας προς την απελευθέρωσή της από τα τεχνητά εμπόδια στα οποία την είχαν φυλακίσει η άγνοια και ο τρόμος της. Το αναρχικό ιδεώδες είναι σαν τον πυλώνα, ο οποίος κάθε στιγμή στήριξε την ανθρωπότητα στη μακρά της εξέλιξη προς τη βελτίωσή της. Ωστόσο, ενίοτε, είτε από την όθηση αυτής της προσδοκίας για ευτυχία, είτε από αντίδραση ενάντια στην υπέρμετρη καταπίεση, το κοινωνικό σώμα το τάραξαν απότομες κινήσεις. Λιγότερο ή περισσότερο συνειδητές εξεγέρσεις ως προς τις επιλεγόμενες οδούς και τους επιδιωκόμενους στόχους, πάντοτε όμως προσανατολισμένες προς την ίδια σκοπιμότητα. Περισσότερη ελευθερία, μεγαλύτερη ευζοία, λιγότερη εχθρότητα και περισσότερη καλοσύνη στις ανθρώπινες σχέσεις. Η ιστορία βρίθια αναταράξεων, ύστερα από τις οποίες επιταχύνεται η πορεία της ανθρωπότητας προς την πρόοδο. Στην αρχαία Ρώμη, πόσες φορές δεν ετέθη επιτακτικά, ενίοτε και με βίαιο τρόπο το αγροτικό ζήτημα. Το αγροτικό ζήτημα ήταν το ψωμί, η ευεξία σαφώς, η πλέον αποτελεσματική ανάπτυξη του ατόμου. Θυμίζουμε επίσης και την εξέγερση των σκλάβων. Δεν υπήρξε άραγε ένα μεγάλο κίνημα προς το ιδανικό της αδελφοσύνης και της ισότητας, το μεγάλο χριστιανικό κίνημα το οποίο ανέτρεψε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και εγκαθίδρυσε μια νέα κοινωνική τάξη στα ερείπια της ειδωλολατρικής κοινωνίας. Το έχουν αποδώσει άλλο το σκήνημα αμιγώς θρησκευτικό. Ωστόσο, αν και εντός του ήταν συγχωνευμένες οι θρησκευτικές δοξασίες, η σημασία του ήταν σαφώς πιο διευρυμένη. Η ηθική κατάσταση του πολιτισμού της εποχής εκείνης ήταν παραδόξως ανάλογη με την αντίστοιχη της δικής μας εποχής. Το θρησκευτικό ιδανικό είχε προσβληθεί χωρίς να έχει αντικατασταθεί από κάποιο άλλο. Η πλέον ανελαίτη εκμετάλλευση, ο μερκαντιλισμός, η καθίση των χαρακτήρων, η ακόριστη αναζήτηση των αμέσων απολαύσεων, της εφήμερης ευχαρίστησης. Αυτή ακριβώς ήταν η φυσιογνωμία της εποχής εκείνης. Όπως και σήμερα, η αδιάτακτη και ασυγκράτητη πολυτέλεια των πατρικίων, η οποία κλιμακώνεται δίχως εδώ, περιφρονώντας την εξαθλίωση των πληβίων. Όπως και σήμερα, η δωροδοκία χρησιμοποιείται άπλετα, από την κορφή ως τη βάση της κοινωνικής κλίμακας. Όπως και σήμερα, ο παρασιτισμός, η υπέρμετρη φορολόγηση έκαναν τους ανθρώπους να λιμοκτονούν, ενώ τους διασκέδαζαν τη δυστυχία με υποσχέσεις για ψωμί και ψυχαγωγία. Στο περιβάλλον όμως της γενικευμένης διαφθοράς, όπως ένα κήπο στο τέλος του χειμώνα ξεφυτρώνει από την μάζα των απονεκρωμένων ουσιών και της ύψης, η νέα βλάστηση, μη ορατή αρχικός, η οποία θα κυριαρχήσει αφεαυτής εν συνεχεία, ευρίσκεται υπό επεξεργασία, γονιμοποιημένο από την ακατανίκητη δύναμη της ζωής, ένα νέο ιδανικό, το ιδανικό της ισότητας και της αδελφοσύνης των χριστιανών. Ο χριστιανισμός στις απαρχές του απετέλεσε ένα κίνημα διεκδίκησης και ελπίδας σε αυτό το κοινωνικό μέλλον των αδελφικών σχέσεων και της φιλικής αμοιβαιότητας μεταξύ των ανθρώπων. Εν συνεχεία, η βραδύνουσα έλλειψη κατανόησης των βαρβάρων κατακτητών, οι ανώριμες δυσιδαιμονίες τους, από τη χριστιανική θεώρηση διατήρησαν μονάχα τους θρησκευτικούς μύθους και τα μυστικιστικά τους συμπληρώματα, συμφιλώνοντάς τα με την πρωτόγονη θεογονία τους, απορρίπτοντας όλη την κοινωνική πλευρά, της οποίας το κάλλος ήταν αδύνατο να συλλάβει χαμηλή και άξιστη νοημοσύνη. Το κίνημα, αρχαιγονικός κοινωνικό, απέτυχε και κατέληξε στον αυταρχικό και ατομικιστικό πολιτισμό, ο οποίος υφίσταται μέχρι και σήμερα. Το ιδανικό, ωστόσο, το οποίο εξέλιψε προς στιγμήν, ζούσε πάντοτε στις καρδιές των μαζών. Ύστερα από τη μεγάλη διακοπή, η οποία ακολούθησε την περίοδο των διαδοχικών εισβολών, όταν η κυριαρχία των αφεντάδων εγκαθιδρύθηκε ολοκληρωτικά, ο αγώνας του λαού ενάντια στους καταπιεστές του έγινε ακόμη πιο ένθερμος. Εξουθενωμένος από το ακλόνητο ιδανικό της ελευθερίας, ένας μεγάλος αριθμός κοινοτήτων κατέκτησαν υπό την ανάγκη του σθένους και του ξεσηκωμού το δικαίωμά τους στην αυτονομία.
Τούτο συνέβη με τις κοινότητες, οι οποίες κατάφεραν να εξασφαλίσουν μια υπέροχη περίοδο ευημερίας. Οι εξεγεργημένοι οπαδοί του Ιερονύμου της Πράγας, οι Χουσίτες, οι Αναβαπτιστές, απαιτούσαν επίσης πέρα από την ελευθερία της σκέψης, την θρησκευτική διάσταση των διεκδικήσεών τους, την κοινωνική ελευθερία και ισότητα. Τα κηρύγματα των Αναβαπτιστών κυρίως ήσαν άκρως διαποτισμένα από το κοινωνιστικό, αναρχικό ιδανικό. Η Κομμούνα του 1871 δεν αξίωσε άραγε από τις απαρχές την 28η Μαρτίου την αυτόνομη κοινότητα κατά το πρότυπο των κοινοτήτων του 19ου αιώνα. Και έκτοτε, όλη αυτή η συνδικαλιστική εξέλιξη, η οποία πραγματοποιήθηκε παγκοσμίως και διεθνώς, δεν αποτελεί ένα ακόμη χαρακτηριστικό. Επ' αυτής, δεν διαβλέπουμε άραγε την αμέριστη οργάνωση του εργατικού κόσμου, ο οποίος συγκεντρώνει, διατάσσει τις δυνάμεις του ώστε να απελευθερωθεί από τους πάμπολους καταναγκασμούς που τον περισφύγουν και τον καταπιέζουν. Αναμφιβόλως, κατά τη διάρκεια όλων αυτών των κινημάτων τα οποία παριθμίσαμε, δεν διαμορφώθησαν παντελώς ομοία προγράμματα. Κανένα εξ αυτών δεν εξετείνεται έως τον απόλυτο αναρχισμό, όπως διαμορφώθη στις μέρες μας. Βάσει των συνθήκων της εποχής και του τόπου, οι διεκδικήσεις είχαν διαφορετική σπουδαιότητα, επικρατώντας η τάδε ή η δύνανα την περίσταση. Σε όλες όμως εντοπίζουμε τον ίδιο γενικό προσανατολισμό, τον απολύτως ξεκάθαρο προς την ευτυχία, η οποία βρίσκεται στην μέγιστη ατομική ελευθερία και την μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Για καιρό υπήρξε η πεποίθηση πως θα μπορούσαν να έρθουν σε συμβιβασμό με την εξουσία, να αντικαταστήσουν έναν τύρανο με έναν εντός εισαγωγικών καλό μονάρχη. Μια δεσποτική και καταπιεστική κυβέρνηση με μια φιλελεύθερη και ωφέλιμη κυβέρνηση. Να φτάσουν σε έναν αποδεκτό συμβιβασμό των δύο αυτών αντινομιών, της εξουσίας και της ελευθερίας. Ανεξάρτητα όμως από την υιοθετούμενη μορφή, ενέσκυπταν άμεσα οι ίδιες καταχρήσεις σε διαφορετικές διαστάσεις, πάντοτε όμως ιδιαίτερως σημαντικές. Σήμερα καταλήγουμε στη διαπίστωση πως αλλαγές δεν χρειάζεται να επέλθουν μονάχα στη μορφή, αλλά και στην ουσία των πραγμάτων, και πως εκείνο το οποίο έχει καταπολεμηθεί σφόδρα είναι η αρχή της κυριαρχίας, της πολιτικής και οικονομικής ιεραρχίας, και όχι μονάχα οι εφαρμογές της, και πως η άρνησή της κατησχύεται όλο και πιο ριζικά ημέρα με την ημέρα. Ως εκ τούτου βαθμιδών εγείρεται και διαπαιδαγωγή της συνείδησης του ανθρωπίνου όντος από τα παιδικά του χρόνια έως την ενηλικίωσή του, εγκαταλείποντας μία προς μία τις φαντασιωτικές του ψευδεστήσεις ώστε να γνωρίσει όλο και πιο πολύ την πραγματικότητα. Η ανθρωπότητα εισέρχεται σε αυτή τη μεγάλη ηθική κρίση, η οποία ξεσπά κάποια στιγμή στο άτομο, το οποίο συνήθως αποφαίνεται για τη στάση του και τον οριστικό του προσανατολισμό στη ζωή. Και χάρη στις επαναλαμβανόμενες εξεγέρσεις του ενάντια στην εξουσία, η οποία παρεμπόδιζε την ανάπτυξή του, ενάντια στους οικονομικούς καταναγκασμούς, οι οποίοι του επέβαλαν τους διαδοχικούς του αφέντες, παρά τις καταστολές, τα ολισθήματα, τις πρόσκαιρες υφέσεις, κατάφερε εν τούτης να κατευθύνει αδιάκριτα την εξέλιξή του προς την ηθική και κοινωνική πρόοδο. Αυτή είναι μια απολύτως ψευδής ερμηνεία της ιστορίας και είναι κατ' επίφαση και μόνο οι αναταραχές που δεν είδε ξεσπούν διότι χαλαρώνει η εξουσία. Τον αντίον, όταν η ανάδυση νέων ιδεών καθίσταται επιτακτική, τότε μονάχα κλονίζεται η εξουσία, ξεχυλίζει, δεν έχει πλέον δύναμη να διατηρήσει την καταπίεσή της. Και καθώς ανατρέπει, δίδει τη θέση της στη νέα τάξη πραγμάτων, στην οποία η μάζα, δείχνοντας εμπιστοσύνη και εφησυχασμό, εναποθέτει τις ελπίδες της. Εκείνο το οποίο συνιστά την αναρχική νοοτροπία είναι το πνεύμα εξέγερσης ενάντια σε ό,τι αντιτίθεται στην ανάπτυξη του ατόμου. Και αυτό το πνεύμα εξέγερσης, χωρίς να αποτελεί σε καμία περίπτωση ένα πνεύμα αταξίας, είναι αντιθέτως η δημιουργική δύναμη, η ουσιαστική κάθε πρόοδου. Κάθε ύπαρξη η οποία, όπως λέει ο Χέγκελ, θέλει να ζήσει και να αναπτυχθεί, εξεγείρεται ενάντια στο περιβάλλον της, ενάντια στις εχθρικές συνθήκες οι οποίες την περιβάλλουν, προσπαθεί να τις αλλάξει προς όφελός της, να τις προσαρμόσει στην ικανοποίηση των αναγκών της, να εξασφαλίσει τη συνδρομή τους για την επέκταση της σφαίρας των δραστηριοτήτων της. Η αναρχική αυτή δύναμη είναι η ίδια δύναμη της φύσης. Άρα, για ποια φιλοσοφική έννοια, ποιο πολιτικό σύστημα είναι σε θέση να διεκδικήσει μια τόσο βαθιά, τόσο καθολική παράδοση? Η προσπάθεια, ο αγώνας δεν αποτελούν αταξία. Η αδράνεια, η ακινησία δεν αποτελούν τάξη. Στην πρώτη περίπτωση υπάρχει ζωή, στη δεύτερη ο θάνατος. Για καιρό υφίσταται η κοινή λανθασμένη αντίληψη πως η απουσία μιας ολικής καταπιεστικής εξουσίας συνιστά κατά ανάγκη αταξία και σύγχυση. Η πεποίθηση αυτή, όπως έδειξε περίτεχνα ο Κροπότκιν στο έργο του «Η Αναρχία, η Φιλοσοφία της και το Ιδανικό της», συνδέεται άμεσα με τη γενικότερη αντίληψη πως οι άνθρωποι κατήχαν τη λειτουργία του σύμπαντος και τον μηχανισμό των φυσικών πραγμάτων. Η αντίληψη αυτή ήταν για καιρό συγκεντρωτική. Η μελέτη ωστόσο των απειροελαχίστων, η ανακάλυψη και η παρατήρηση των μικροσκοπικών όντων και των απειροστικών δυνάμεων της φύσεως μεταβάλλει ολοκληρωτικά αυτήν τη συγκεντρωτική θεώρηση.
Είχε γίνει αντιληπτό πως τα διαπλανητικά και διαστρικά είδη ενικούνται και τα διασχίζουν προς όλες τις κατευθύνσεις μικράς μήνυ ύλης από ασήμαντα νεύ σωματιδίων, τον οποίο όμως η συνένωση αποτελεί μια πανίσχυρη δύναμη. Άνω και κάτω τελεία. Εδώ ο Ζιράρ έχει ένα απόσπασμα από το έργο του Κροπότκιν που αναφέρθηκε πριν, Αναρχία, η φιλοσοφία και το ιδανικό της. Ανοίγουν εισαγωγικά. Και σε αυτά ακριβώς τα νεύη σωματιδίων, σε αυτά τα απειροελάχιστα, τα οποία με ελιγκιώδη ταχύτητα διασχίζουν τον χώρο προς κάθε κατεύθυνση, τα οποία αλληλοσυγκρούονται, συσπυρώνονται και ξανασκορπίζονται συνεχώς, προσβλέπει σήμερα ο αστρονόμος, ζητώντας να εξηγήσει την καταγωγή του συστήματός μας, του ηλίου, των πλανητών και των δορυφόρων, τις κινήσεις οι οποίες ζωογονούν τα διάφορα μέρη του και την αρμονία του συνόλου τους. Ένα ακόμη βήμα και σε λίγο η ίδια η παγκόσμια έλξη δεν θα είναι παρά μια συνισταμένη όλων των ατάκτων και ασυναρτήτων κινήσεων αυτών των απειροελαχίστων σωματιδίων, ταλαντεύσεων, ατόμων προς κάθε κατεύθυνση. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Σε όλους τους κλάδους των ανθρωπίνων γνώσεων σημειώνεται μια ανάλογη εξέλιξη. Στη φυσική, οι έννοιες της θερμότητας, του φωτός, του ήχου, της ουσίας δεν ανακαλούν πλέον την ιδέα των μεταφυσικών οντοτήτων, οι οποίες υφίστανταν εξάρτητα από τα διαπιστωμένα φαινόμενα. Πλέον αποτελούν απλώς συνήθεις ονομασίες για ευκολία της γλώσσας, προκειμένου να αποδώσει ένα σύνολο δονήσεων, ατομικιστικών κινήσεων, των οποίων η όψη διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες εντός των οποίων οι κινήσεις αυτές πραγματοποιούνται. Στην φυσιολογία, το σώμα, αντί για μια απλή και μοναδική οντότητα, αναγνωρίζεται ως μια συνένωση, μια αποικία εκατομμυρίων διαχωρισμένων ατόμων, τα οποία διαντιδρούν μεταξύ τους, ένας πραγματικός κόσμος αφεαυτού. Το ίδιο και στην ψυχολογία. Η ψυχολογία δεν ομιλεί πλέον για τον άνθρωπο ως ένα απολύτως μοναδικό και αόρατο όν. Διαβλέπει επ' αυτού ένα πλήθος χωριστές ιδιότητες, ροπές, αυτόνομες, ίσχες μεταξύ τους, οι οποίες λειτουργούν η καθεμία ανεξάρτητα, οι οποίες ισορροπούν και αντιμάχονται συνεχώς. Ο άνθρωπος δεν αποτελεί πλέον για τον ψυχολόγο μια μονίμως μεταβαλλόμενη συνισταμένη όλων αυτών των διαφόρων ιδιωτήτων, όλων αυτών των αυτονόμων ροπών, των εγκεφαλικών κυτάρων και των νευρικών κέντρων, όπως και για τον Λαπλάς, η υπόθεση Θεός, ούτως η υπόθεση ψυχή, καθίσταται άχρηστη. Οι ηθικολόγοι δεν βλέπουν πλέον στη συνείδηση ένα φως εγκατεστημένο στον άνθρωπο από μια οποιαδήποτε θεότητα ή από τη φύση, ένα φως με την ίδια ένταση σε όλους, το οποίο τους λαμπυρίζει εξίσου ως προς τα καθήκοντά τους, αλλά μια αμιγώς κεκτημένη γνώση σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, χάρη στις διάφορες επιδράσεις της ψυχολογίας, της εκπαίδευσης, της φυσιολογίας, καθώς επίσης και της κληρονομικότητας, στις υποχρεώσεις τις οποίες επιβάλλει προς τον εαυτό και προς τον άλλον η ζωή ή η κοινωνία. Η ανθρώπινη πράξη δεν εξετάζεται πλέον ως απλό φαινόμενο, άμεσα προερχόμενο από τη βούληση, αλλά ως συνισταμένη ενός απείρου μικρών αιτιών, ένα πλέγμα προγενεστέρων ή συγχρόνων επιδράσεων, οι οποίες την προσδιορίζουν υπό όλες τις διαστάσεις. Και η βούληση πλέον για τους ηθικολόγους δεν αποτελεί μια ψυχική ικανότητα, αλλά τη σχέση μεταξύ της δράσης των κινήτρων, τα οποία προσδιορίζουν την πράξη και των πιθανοτήτων αντίδρασης του ατόμου ενάντια στα κίνητρα αυτά. Η ενέργεια των πιθανοτήτων αυτών, οι οποίες ποικίλουν από άτομο σε άτομο, σε κάποιους έντονες, ενώ σε άλλους μηδαμινές, ενδέχεται να έχει αυξηθεί ή τα καριέα λόγω των ειδικών συνθήκων, οι οποίες οδηγούν την ύπαρξη σε μια υπερβολική ένταση, είτε βαθμιδών, ως συνέπεια των διαφόρων συνθήκων εντός των οποίων βρίσκεται το άτομο. Στην κοινωνιολογία εξίσου, παρακμάζει η ιδέα μιας κεντρικής εξουσίας, μοναρχικής ή βουλευτικής, ως προωθητή και ρυθμιστή της κοινωνικής λειτουργίας. Τουναντίον, η κοινωνική λειτουργία εμφανίζεται ως συνισταμένη των δράσεων και των αντιστοίχων αντιδράσεων των ατομικών πρωτοβουλειών. Υπό την έννοια αυτή, η εξουσία καθίσταται περιττή, ένας παρασιτικός οργανισμός και αυτή επίσης μια άχρηστη υπόθεση. Και εξ αυτής της πλήρου αναμόρφωσης της φιλοσοφίας και συνάμα των μεθόδων της ανθρώπινης γνώσης, αναδύεται ένα εντελώς νέο πνεύμα, το οποίο προβάλλει στο μέλλον μία λάμψη παντελώς άγνωστη μέχρι τώρα, τον αναρχισμό. Αυτό το πνεύμα ανάλυσης κριτικής, αποσύνθεση σε απλά μέρη και εν συνεχεία ή υπό ανασυγκρότηση σύνθεση, γενικεύοντας από το απλό στο σύνθετο, βαδίζοντας από την περιφέρεια προς το κέντρο, σε αντίθεση με τις προηγούμενες μεθόδους οι οποίες κατευθύνονταν από το κέντρο προς την περιφέρεια, το πνεύμα αυτό λέω αρνητικό σε κάθε δόγμα, στις απριόρι ιδέες, στις μεταφυσικές έννοιες, το οποίο χαρακτηρίζει το κίνημα διανόησης του 18ου και του 19ου αιώνα, είναι το αναρχικό πνεύμα. Όσοι έχουν αντιληφθεί και συνειδητοποιήσει όλο το εύρος ενός τέτοιου κινήματος έχουν αναφέρει: όλη αυτή η ανελαίτη κριτική των παλαιών δοξασιών, όλη αυτή η αξιολόγηση, η ανατομή στο άπειρο των αρχών, αυτός ο καινούριος προσανατολισμός της ανθρώπινης σκέψης και γνώσης, αυτός ο αυξανόμενος σκεπτικισμός ως προς τα επιβαλλόμενα δόγματα, αυτή η σταθερή πρόοδος της εμπιστοσύνης του ανθρώπου στον εαυτό του και της γνώσης των δικών του δυνάμεων, καθώς τον προφυλάται από την ανορθόλογη υπακοή και το αδικαιολόγητο σέβας, συνιστά το πρελούδιο μιας κοινωνικής συνθήκης άγνωστης έως τώρα, στην οποία κάθε περιοριστικό πλαίσιο διαρριγνύεται και η
ανθρώπινη ύπαρξη, απελευθερωμένη από εξωτερικά εμπόδια, έχοντας συνειδητοποιήσει βαθμιδόν τον κοινωνικό της ρόλο, αντλούντας μονάχα από τον εαυτό της τον καθοδηγητικό της νόμο, θα μπορέσει να φτάσει στην πλήρη άνθηση της ατομικότητάς της. Και αυτό θα είναι η ευτυχία, διαβεβαιώνουν απόλυτα, διότι η ευτυχία βρίσκεται στην ανάπτυξη της ύπαρξης, στην άσκηση και την γαλερία των δεξιοτήτων της. Ο άνθρωπος, απελευθερωμένος από τις δεσποτικές υποχρεώσεις, τις οποίες καταπιέζεται σήμερα από εκείνους οι οποίοι επωφελούνται εξ αυτού, ελεύθερος να κατευθύνει τη δράση του όπως εκείνος επιθυμεί, θα έχει τη χαρά του μόχθου, στον οποίο έχει συνενέσει και ο θελός, της οικοδόμησης του έργου, το οποίο ονειρεύεται. Η εξάλληψη του ανταγωνισμού, καρπός των ψευδών ανισοτήτων, τις οποίες έχει προκαλέσει η κυριαρχία του ανθρώπου πάνω στον άνθρωπο, αυτό το καθεστώς μόνιμης εχθρότητας, η οποία μετατρέπει το κάθε άτομο σε αντίπαλο, σε εχθρό του ομοίου του, θα το υποκαταστήσει η αλληλοβοήθεια, η φυσιολογική βάση κάθε κοινωνίας. Οι σκεπτικιστές εκφράζουν αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητα ενός τέτοιου κοινωνικού καθεστώτος. Με ποιον τρόπο θα λειτουργήσει άραγε? Η οργάνωση θα πραγματοποιηθεί μέσω ελευθέρων κοινωνιών, αυτονόμων, ομόσπονδων μεταξύ τους έως το άπειρο, όπως εκθιάζουν οι σχετικώς ορισμένοι? Μέσω σύστασης ομάδων συναφίας και συμφερόντων, οι οποίες θα συνενώνονται ή θα διαχωρίζονται ανάλογα με τις ανάγκες? Μέσω ενώσεων, ομοσπονδιών, παραγωγών, οι οποίες θα διασφαλίζουν την παραγωγή και τη διανομή? Δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε εκ των προτέρων. Ενδέχεται να συγκεντρωθούν όλες αυτές οι μορφές με μικρές ή μεγάλες τροποποιήσεις, υπό μικρότερο ή μεγαλύτερο συνδυασμό, βάσει των συνθήκων του τόπου και του χρόνου. Άλλες επίσης όχι προβλεπόμενες θα γεννηθούν. Εξάλλου, το κοινωνικό υφάδι, το οποίο εξαιτίας της απουσίας κάθε κυβερνητικού περιορισμού απέκτησε μια υπέροχη ευληγησία, θα υπόκειται αυθόρμητα, δίχως ταρακουνήματα, δίχως προσκρούσεις καμιάς μορφής σε όλες τις αναγκαίες προσαρμογές. Και η τάξη θα βασιλέψει. Όχι αυτή η τάξη την οποία πολλοί διαβλέπουν στη σιωπή και την ακινησία, η τάξη η οποία βασίλεψε κάποτε στη Βαρσοβία και την οποία αξιώνει ο εφησυχασμός των κυβερνώντων, αλλά η συμφωνική τάξη, η οποία πηγάζει από το κονσέρτο όλων των δραστηριοτήτων, όλων των δυνάμεων και όλων των αρμονικώς συνδεδεμένων βουλήσεων. Και τούτο το επαναλαμβάνω διότι είναι αναπόφευκτο. Και όσοι έχουν αντιληφθεί, όσοι έχουν αισθανθεί όλο το κάλος αυτής της χρυσής εποχής, αυτής της ΕΔΕΜ της οποίας η λάμψη φωτίζει το μέλλον μας, δεν μπορούν να μην αφιερώσουν όλες τις δυνάμεις της ύπαρξής τους στην επίσπευση της έλευσής της. Γελούν με τους διωγμούς, με τις προσβολές και τις διαστρεβλώσεις τις οποίες επιβάλλουν στις σκέψεις τους, αναφωνώντας όπως ο Ελιζέ Ρεκλή, δοθυσών των εις βάθος και ασυγκρατεί των αυτών εξελίξεων, οι οποίες εμπεδώνονται από κάθε ανθρώπινο εγκέφαλο, πόσο ανόητες, πόσο στερούμενες λογικοί θα μοιάζουν στους επιγόνους μας αυτές τις ξέφρενες κραυγές ενάντια στους καινοτόμους. Δεν έχουν καμία σημασία τα αισχρόλογα που διαδίδει ο τύπος, καθώς υποχρεούται να ξεπληρώσει τις χορηγίες του με όμορφες πρόζες. Δεν έχουν σημασία και οι εντύμωσες εξοπλισμένες εναντίον μας ύβρις από αυτούς τους άγιους αλλά απλούς πιστούς, οι οποίοι ρίχναν ξύλα στην πυρά για τον Γιάν Χους. Το κίνημα στο οποίο βρισκόμεθα δεν είναι προϊόν απλών δρόντων ή φτωχών ονειροπόλων, αλλά της κοινωνίας στο σύνολό της. Αναγκαιότητα λόγω της πορείας της σκέψης, καθώς κατέστη πλέον μοιραία, αναπόφευκτη, ως την κίνηση των πλανητών. Από το πρώτο κείμενο που έχει παρατεθεί ως επίμετρο, στο ίδιο βιβλίο, του Ελιζέ Ρεκλή, «Οι αναρχικές αποικίες». Εν ολίγες, οι αναρχοί θα δημιουργήσουν ικαρίες έξω από τον αστικό κόσμο? Δεν το νομίζω, ούτε και το επιθυμώ. Αναμφιβόλως, οι εχθροί μας συμβουλεύουν αβίαστα να δραπετεύσουμε από την αστική κοινωνία και μεταξύ ημών και εκείνων να τοποθετήσουμε τον ωκεανό. Μας ενθαρρύνουν να δοκιμάσουμε νέες εμπειρίες σε χώρες ουτοπίας, με τη δυτή ελπίδα να απαλλαγούν από εμάς, αλλά και να εκτεθούμε στη γελοιότητα νέων αποτυχιών. Η πρόταση ήταν πολύ σοβαρή. Να μπαρκάρουν όλοι οι δεδηλωμένοι αναρχικοί για οποιοδήποτε νησί της Οκεανίας, υπό την προϋπόθεση να μην επιχειρήσουν ποτέ να το εγκαταλείψουν και να συμφιλειωθούν με τη θέα ενός πολεμικού σκάφους, το οποίο θα είχε στραμμένα τα κανόνια του προς την κατασκήνωσή τους. Σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως, καλοκάγωθοι συμπολίτες μας. Δεκτή η Εύρος την ίσο σας, με την προϋπόθεση όμως να την επισκεπτόμεθα όποτε μας αρέσει. Και εν αναμονή τούτου, θα παραμείνουμε στον πολιτισμένο κόσμο και αποφεύγοντας με όλες μας τις δυνάμεις τις διώξεις σας, θα συνεχίσουμε την προπαγάνδα μας στα εργαστήριά σας, στα εργοστάσια σας, στα κτήματά σας, στους στρατώνες και τα σχολεία σας. Θα συνεχίσουμε το έργο μας εκεί που το πεδίο εργασίας μας είναι και το πιο διευρυμένο, στις μεγαλοπόλεις και στην πυκνοκατοικημένη Ήπεθρο. Ωστόσο, μολονότι ότι δεν ονειρευόμαστε να αποσυρθούμε από τον κόσμο προκειμένου να δημιουργήσουμε μια νέα πόλη του ηλίου, η οποία θα κατοικείται μονάχα από εκλεκτούς, είναι βέβαιο πως κατά τη διάρκεια του διαχρονικού μας αγώνα ενάντια στους καταπιεστές όλων των κατηγοριών, θα έχουμε πάμπολες φορές την ευκαιρία να συγκεντρωνόμεθα περιστασιακώς, σύμφωνα με τον νέο τρόπο αμοιβαίου σεβασμού και πλήρους ισότητας. Οι ίδιες οι περιπέτειες του αγώνα κατά ανάγκη θα μας ενώνουν μονίμως, και ως εκ τούτου είναι αδύνατο να μην διαμορφωθούν οι κοινωνίες μας βάσει του δικού μας κοινού ιδανικού.
Μπορώ να παραθέσω επί παραδείγμα την κοινότητα του Μοντρέ και πάρα πολλά άλλα εγχειρήματα τα οποία μας ενθαρρύνουν ανυπέρβλητα. Το απρόβλεπτο κατά ανάγκη συνεισφέρει σε μια νέα προοπτική και χάρη στην αυξάνουσα συλλογική δύναμη, την οποία θα μας παράσχει το πλήθος, η πρωτοβουλία, η ετοιμότητα, η ξεκάθαρη αντίληψη των πραγμάτων, καθώς επίσης και η διαδοχική διείσδυση των λογικών μας ιδεών στον κόσμο των εχθρών, θα δούμε να πραγματώνονται όλο και πιο συχνά έργα πάσης φύσεως, σχολεία, σύλλογοι, εργασία από κοινού, τα οποία και θα μας φέρουν πιο κοντά στο προσδοκόμενο ιδανικό. Και θα ήταν τυφλός εάν κάποιος δεν έβλεπε την υπόρρητη διεργασία η οποία επιτελείται υπό πνεύμα ελευθεριακό σε κάθε οικογένεια, σε κάθε συνένωση ατόμων, νόμιμη ή αυθόρμητη. Εξάλλου, αναγνωρίζουμε απερίφραστα πως μέχρι εδώ σχεδόν όλες οι χαρακτηριστικές απόπειρες για το σχηματισμό αναρχικών αποικιών στη Γαλλία, τη Ρωσία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό, τη Βραζιλία κατέληξαν σε αποτυχία ως αν το ξέφωτο, τον Ντεκάβ και τον Νέ. Θα μπορούσε άραγε να συμβεί διαφορετικά όταν οι έξωθεν θεσμοί, όπως η νόμιμη ένωση και η πατρότητα, η υποτακτικότητα της γυναίκας, η ατομική ιδιοκτησία, οι αγορές και οι πωλήσεις, η χρήση του χρήματος εισχώρησαν στον οικισμό σαν κακή σπόρη σε αγρό. Υποστηριζόμενα από τον ενθουσιασμό ορισμένων, από το ίδιο κάλος της πρετανευούσης ιδέας, τα εγχειρήματα αυτά κατάφεραν να διαρκέσουν για κάποιο διάστημα παρά το δηλητήριο που τα κατέτρωγε. Ωστόσο, μακροπρόθεσμα, τα διασπαστικά στοιχεία επετέλεσαν το έργο τους και η εγγένεια απόπειρα κατέρευσε από το δικό της βάρος, ακόμη και όταν δεν ισχύθηκε καμία έξωθεν καταστροφική βία. Ακόμη και αν οι αποδιοργανωτικοί τύποι, όπως περιέγραψαν από τους δύο συγγραφείς μας στο ξέφωτο, είτε ο αλκοολικός, ο κλέφτης, ο τεμπέλης, ο σκεπτικιστής, ο μοιχός, ο έμπορος, ο καταδότης, δεν εντοπίζονται μεταξύ του πλήθους των μελών της κοινότητας, δεν θα μπορούσα σε καμία περίπτωση να μην προδικάσω την καταστροφή της αποικίας, ύστερα από μια μικρή ή μεγάλη περίοδο παρακμής και ατονίας. Όταν κάτι απομονώνεται, έχει και τις ανάλογες συνέπειες. Όταν μεταφυτεύουμε ένα δέντρο στο θερμοκήπιο, κινδυνεύει σφόδρα να χάσει τους χυμούς του. Ο άνθρωπος είναι πολύ πιο ευαίσθητος από ότι το δέντρο. Η προσχεδιασμένη του περίφραξη στα όρια της αποικίας θα καταστεί κατά ανάγκη θανατηφόρος. Προσαρμόζεται στο άμεσο περιβάλλον του και ενώ ήταν πολίτης του κόσμου, περιορίζεται βαθμιδών στη μεμονωμένη ιδιότητα του ιδιοκτήτη. Το μέλημά του για τα συλλογικά ζητήματα τα οποία διαχειρίζεται στενεύουν τον οριζοντά του. Μακροπρόθεσμα μετατρέπεται σε έναν άνθρωπο ο οποίος επιδιώκει απλώς να κερδίζει χρήματα. Στην πραγματικότητα, η μερίδα εκείνη των συντρόφων μας, οι οποίοι είναι ακόμη γοητευμένοι από την ιδέα της απόσυρσης από τον κόσμο για κάποιον μακρινό παράδεισο, υποφέρουν πάντοτε από αυτή την ψευδαίσθηση πως οι αναρχικοί αποτελούν ένα τμήμα εκτός κοινωνίας. Δεν είναι όμως έτσι. Εναποθέτουμε τη χαρά μας, το πάθος μας, στην άσκηση εκείνου το οποίο μας φαίνεται ισότιμο και δίκαιο, όχι μόνο έναντι των συντρόφων μας, αλλά και έναντι όλων των ανθρώπων. Η ανθρωπότητα είναι όλος διαφορετικό σπουδαία από την αναρχία στο πιο υψηλό της ιδανικό. Πόσα πολλά πράγματα τα οποία ακόμη αγνοούμε θα μας αποκαλυφθούν με την πλέον εις βάθος μελέτη της φύσης, με την αλληλέγγυα διάθεση έναντι όλων των άλλων ανθρώπων, όλων αυτών των δύστυχων οι οποίοι έχουν υποστεί όπως και εμείς την επίδραση του ασυνάρτητου περιβάλλοντος, το οποίο εμείς επιθυμούμε να ανασυστήσουμε στην αρμονική του μορφή. Στη δική μας προοπτική ύπαρξη και αγώνα δεν μας ενδιαφέρει η μικρή συντεχνία των συντρόφων, αλλά ο κόσμος ολόκληρος. Φιλοδοξία μας είναι να κατακτήσουμε αληθινά την ανθρωπότητα σύμπασα, με φίλους και εχθρούς. Ακόμη και εκείνους που έχουν μια ολέθρια εκπαίδευση, την οποία ο αταβισμός των καστών και ο ιός των εκκλησιών, ως αναρπακτικά, την έχουν υποδαβλήσει ενάντια στην αλήθεια. Απόσπασμα από το δεύτερο κείμενο που έχει παρατεθεί ως επίμετρο του Πιότ Κροπότκιν, το Ιστορικό Όπιο. Ας πάρουμε ωστόσο για παράδειγμα την εφεύρεση της πηξίδας, την οποία επικαλούνται ως την πραγματική επανάσταση. Μήπως θα ρείτε ότι προέκυψε από μόνη της. Πως κάποιος σοφός την ανακάλυψε κάποια στιγμή στο εργαστήριό του και εξοπλίστη με αυτήν η ανθρωπότητα, σε καμία περίπτωση. Η ανακάλυψη της πηξίδας, καθώς και τόσες άλλες ανακαλύψεις της εποχής εκείνης, το ρολόι δίχως τον μηχανισμό του εκκρεμούς, τα μαθηματικά εργαλεία, τα αστρονομικά όργανα στην αυσιπλοεία το ύψος του ηλίου και τον εντοπισμό της ώρας και των γεωγραφικών παραλλήλων, οι προβολές για το σχεδιασμό των χαρτών, η τυπογραφία και πολλά ακόμη πετύγματα ήσαν έργο απελευθερωμένων κομμούνων του μεσαίωνα, απότοκα μιας ολόκληρης εποχής κομμουνιακής ελευθερίας. Μια ολόκληρη εποχή, η οποία είναι κενιάστη στη μεγάλη επανάσταση των κομμούνων το 12ο αιώνα και την οποία διεδέχθησαν τρεις αιώνες συνεχών αγώνων, κατά τους οποίους ένας αέρας ελευθερίας, ατομικής πρωτοβουλίας και οικονομικής χειραφέτησης άρχισε να πνέει σε κάθε πόλη της Ευρώπης, κατέστη αναγκαία για την εκόλεψη των μεγάλων αυτών εφευρέσεων και ανακαλύψεων. Το κίνημα άρχισε τον 10ο και τον 12ο αιώνα, στην Ιταλία, τον 12ο στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ολλανδία. Εν συνεχεία κέρδισε τη Σκωτία, την Πολωνία, τη Σκανδιναβία, τη Ρωσία. Οι κομμούνες διεξήγαγαν την κομμουνιακή τους επανάσταση, την οποία εξιστόρισαν περίφημα ο Σισμοντή και ο Αυγουστίνος Τιερή. Κυνήγησαν τον επίσκοπο, τον Αφέντη.
απειλάγησαν από το ζυγό τους με τη βία των όπλων και από ήλωτες οι κάτοικοι των πόλεων μετετράπησαν σε ελεύθερους αστούς. Οργανώθησαν στα οχυρά τους στίχοι, τα οποία εξόπλισαν με συμπαγείς πύργους και τα διήβριναν ανά τους αιώνες ώστε να περιλάβουν και τους γύρους συνοικισμούς. Το εσωτερικό εμπόριο δεν διεξήγεται από μεμονωμένους προμηθευτές, αλλά από τις συντεχνίες, τις επαγγελματικές ενώσεις. Το εξωτερικό διεξήγεται από την πολιτεία. Τις ρέγγες τους από τη Σουηδία στο Αμβούργο ή τα σεντόνια τους από την Αμβέρσα στη Βαρσοβία δεν τα εκόμιζε ένας μεμονωμένος προμηθευτής ή μια μεμονωμένη συντεχνία. Τον αντίον, τα εμπορεύματα τα εκόμιζε ο, ανοίγουν εισαγωγικά, αφέντης Γκρίψμπι, κλείνουν τα εισαγωγικά, ο αφέντης Αμβέρσα, Λαόν ή Νόβγκορντ, η δημοκρατία της Γένοβας της Ελβετίας και οι προμηθευτές, οι οποίοι ταξίδευαν με τα πλοία ή τα καραβάνια, ήσαν απλώς οι παραγγελιδιώχοι της πολιτείας. Ούτως διευρύθησαν οι δημοκρατίες στην Ιταλία, τη Γαλλία, την Ολλανδία, τη Ρωσία και εξ αυτού οργανώθηκε το άκρως σημαντικό εμπόριο στη Μεσόγειο και τη Βαλτική. Και εξαιτίας του εμπορίου αυτού βελτιώθηκε η ναυτιλία, κατέστη αντικείμενο επεξεργασίας σε ό,τι απετέλεσε εν συνεχεία το διεθνές δίκαιο, διαμορφώθη τέχνη της ναυσιπλοείας. Μόνο και μόνο αν μελετήσουμε λίγο την ιστορία των επιστημών, θα διαπιστώσουμε πως κάθε μεγάλη πρόοδος στην επιστήμη, είτε στο τέλος του 17ου αιώνα στην Αγγλία είτε στη Γαλλία στα τέλη του 18ου αιώνα, επιτελέστη την παραμονή κατά τη διάρκεια ή αμέσως ύστερα από τις επαναστάσεις. Επαναστατική περίοδος και αφύπνιση των επιστημών ήσαν πάντοτε συνθήκες ταυτόσιμες. Ακόμη και η μεγάλη επιστημονική αφύπνιση της περίοδου 1838-1862, δοθέτοντας ότι όλες οι σπουδαίες ανακαλύψεις του αιώνα μας, η μηχανική θεωρία της θερμότητας, η καταγωγή των ειδών, ο περιοδικός νόμος των στοιχείων, η υλιστική ψυχολογία κτλ. Εκολάφησαν εντελώς ευνίδια, ήταν άμεσα συνδεδεμένοι με το πνευματικό κίνημα το οποίο προηγήθη του 1848. Εγεννήθηκε στην ίδια τάξη ιδεών, κατά κανόνα στους κόλπους του ιδίου πληθυσμού, με τον αντίστοιχο του επαναστατικού κινήματος το οποίο αγκάλιασε στην Ευρώπη το 1848. Η πραγματική ιστορία των επιστημών, των κοινωνιών, των εφευρέσεων συνίσταται στο ότι κάθε κοινωνική, οικονομική και επιστημονική πρόοδος είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις επαναστατικές περιόδους. Η τόλμη της ανακάλυψης και της εφεύρεσης γεννάται στους σοφούς όταν σημώνουν ή όταν διεξάγονται οι επαναστάσεις. Προς απόδειξη τούτου, ας μελετήσουμε εκ νέου τα επιτεύγματα του γοητευτικού περιβάλλοντος του 17ου αιώνα, αιώνος εντός εισαγωγικών γαλήνιας πρόοδου, τόσο πολύτιμης για τους μοναχούς. Αρκεί να τον προστρέξουμε και πάλι στον κώδικα της Μαρίας Θηρεσίας, στον οποίο απαριθμούνται περίτεχνα βασανιστήρια με κάθε νομική λεπτομέρεια, τόσο τρομακτικά και τόσο απέσια, τα οποία προκαλούν ένα τριχύλα. Και βέβαια, ο κώδικας αυτός απετέλεσε το πρότυπο των κωδίκων εκείνης της εποχής. Ας σκεφτούμε τις κρεμάλες όλων των επιπέδων, κάθε λογής ανίκουστο και απίστευτο δεινοπάθημα από το οποίο υπέφερε η ανθρωπότητα τον αιώνα εκείνο. Όχι οι κύριοι κοιμόμενοι, τα φρικτά μαρτύρια στα οποία υπεβάλλονται οι άνθρωποι εδώ και έναν αιώνα, στις θάλασσες, πάνω στον κρατικό στόλο, δεν τα σταμάτησε η ανακάλυψη της πηξίδας, αλλά η μεγάλη επανάσταση. Και έχει φτάσει πλέον η ώρα ώστε η μεγάλη επιθυμουμένη, πιο ανελαίτη και ακόμη πιο βαθιά από ό,τι προηγούμενη, να έρθει εκ νέου να σαρώσει τις ατιμίες του αιώνα μας, καθώς και τη σκόνη, τους αράχνινους ιστούς, οι οποίοι έχουν και πάλι μαζευτεί στα κεφάλια των ευαρεστημένων.